Λοιπόν, Παναγία Δέσποινα, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, Τίμιε Πρόδρομοι, Αποστόλοι Δωδεκάς, Πατέρας και Διδάσκαλοι της Εκκλησίας, Όσοι και Μάρτυρες, οι καλώς αθλήσεντες και στεφανοθέντες, πείσετε πρεσβεία προς τον Κύριο, το λεηθήνετε ψυχά, Σιμών. Αμήν. Καθίστε. Και πάλιν προσφυλές ακροατήριων, παλαιοί και νέοι ακροατέ, όσοι ευρίσκεστε εις την αίθουσα αυτήν, όπου εγώ επί 35-36 χρόνια εκείρω το Λόγο του Θεού. Τώρα εγώ πλέον εγύρασα και από ημέρα σε ημέρα περιμένω να εξέλθω εκ του ματαίου του κόσμου. Όπως λέγω συνήθως, με το εξπρέσα να χωρώμε τον άλλο κόσμο, τον πραγματικό κόσμο, τον ουράνιο κόσμο. Καλά. Λοιπόν, εντάξει. Σήμερα, αλλά θα επιθυμούσα πολύ τώρα στα γεράματά μου που πλησιάζουν τα 90 χρόνια να πάω στο Άγιον Όρος να βρω μια σκήτη, ένα κελί και εκεί να παραδώσω την ψυχή μου λέγον κι εγώ μίσθη μου Κύριε όταν έρθει τη Βασιλεία Σου. Αλλά ανάγκη είναι να βρίσκομαι εδώ, δεδομένου ότι είμαι και συνοδικός μέλος της Σύνοδος, η Σύνοδο, που ελπίζομαι τέλος πάντων ότι θα δώσουμε μια λύση σε ένα πρόβλημα εκκλησιαστικό. Τώρα, εδώ με ενθαρρύνει μια εικόνα. Στη Ράμη Τρόπολη Φλωρίνης, στο γραφείο μου έχω μια εικόνα. Τι είναι η εικόνα αυτή? Η εικόνα αυτή εικονίζει τον Βαλάμ. Τι το Βαλάμ, προφήτης, γιατί κήρυξε το Ευαγγελίο. Εδίδασκε. Αλλά μια ημέρα δεν επορεύτη σύμφωνα με την εντολή του Χριστού και του Κυρίου του Θεού. Αλλά πήγε αντίθετα με την εντολή του Θεού και δι' αυτό ο όνος δεν προχωρούσε. Δεν προχωρούσε ο όνος. Και απεπίντησε στον Βαλάμ. Δεν βλέψε ενώπιον μου τον άγγελο ο οποίος με αποτρέπει από το να πορευθώ σύμφωνα με τη δική σου εντολή. Έτσι λοιπόν, ο Θεός που φωτίζει την όνο του Βαλάμ ας φωτίσει και εμένα τον άξιο δούλο του που αισθάνομαι βαθύτατα την αμαρτωλότητά μου να διδάξω απόψε στην αίθουσα αυτή. Κάνουμε μία περίληψη. Τα αυτά με λέγει ο κληρώνει, μην δε ασφαλές. Τι θέλω να είπαμε, ότι στα προηγούμενα κηρύγματα που κάναμε εδώ στην αίθουσα φέτος είναι το πρώτο, είπαμε, ο κίνδυνος της φυλής. Το ιστορικό αυτό έθνος που έχει ιστορία 3.000 χρόνια, που έφτασε με τον Μέγανο Αλέξανδρο μέχρι το Γάγκη ποταμό, τα πυραμίδα του Νείλου ποταμού, κινδυνεύει, όσο οδέποτε άλλοτε. Κινδυνεύει από πολλούς κινδύνους. Οι δε κυριότεροι κίνδυνοι είναι δύο. Ο ένας είναι εκ της ολιγοπαιδείας με έψιλον γιώτα και δεύτερον είναι εκ της ολιγοπαιδείας με γιώτα. Και τα δύο συμβαίνουν. Το μεν πρώτο ολιγοπαιδεία είναι η μέρα εκείνη κατηραμένη, κατά την οποία υπουργός της είπε στο βήμα της Βουλής ότι σήμερα θάπτομεν την ελληνική γλώσσα, την αρχαία γλώσσα των Ελλήνων και επικρατεί στα σχολεία ολιγοπαιδεία και ολεξιπαινία, όπως οι βάρβαροι έχουν μικρών λεξιλόγιων, έτσι τα παιδιά της Ελλάδος που έχουν την πλουσιότερα γλώσσα του κόσμου έγιναν πλέον και αυτά λεξιπαινία, με λεξιπαινία. Κινδυνεύουμε και ακόμα από την ολιγοπαιδεία, διότι ένα αριθμό εμίζησα για τον μισό, τα δύο, τίποτε. Ενώ στην Τουρκία το πρωί, όπως είπαμε, ένας Τούρκος πεθαίνει και μέχρι το βράδυ 12 γεννιόνται. Εδώ στην Ελλάδα ένας πεθαίνει και ζήτημα να πληρωθεί ο άλλος. Πού είναι η πολύτεχνη οικογένεια και ποια είναι η υποστήριξη την οποία προσφέρει η κοινωνία μας στο γένος των πολυτέχνων. Το δεύτερο κήρυγμα είναι ότι μιλήσαμε για ένα ελάττωμα της φυλής μας, μεγάλο ελάττωμα. Έδωσαν σε κάποιον φιλέλληνα Γερμανών την ιστορία του ελληνικού έθνους, τη διάβασε. Και το συμπέρασμα ποιο ήταν, ότι η Ελλάδα θα ήταν το ισχυρότερο κράτος της Μεσογείου, εάν είχε ηνωμένο. Δεν έχουμε ένωση. Ηνωμένοι δεν είμαστε. Διρυμένοι. Πού να δούμε την ενότητα, στην οικογένεια, τα διαζύγια, στα σχολεία μας τη διαίρεση, στη Βουλή τη διαίρεση, παντού διαίρεση, στην Εκκλησία που έχουμε να είναι ο κήρυξ της ομονίας και εκεί πάλι έχουμε διαίρεση. Και η διαίρεση είναι η καταστροφή του έθνους. Και όπως είπαμε και υπενθυμίσαμε,
ο Κεμάλο, ο νικητής της Μικράς Ασίας, είπε τα εξής σπουδαία λόγια, ότι ότι μην νομίζετε ότι νικήσαμε τους Έλληνες. Δεν τους νικήσαμε στρατιωτικώς. Οι Έλληνες νικητήκανε λόγω της διαιρέσεως, πολιτικώς. Η διαίρεση τους κατενίκησε. Όπου επολέμησαν οι Έλληνες, όπως ο Πλωστήρας και οι άλλοι, επολέμησαν ως οι αρχαίοι προγονείτων. Τρίτος κίνδυνος, είπαμε, είναι ένα μεγάλο ελάττωμα της φυλής μας, η βλασφημία. Βλασφημούνε πρώτα στην Ελλάδα, δεν νικούεται βλασφημία. Μεγάλο το αμάρτημα αυτό. Εγώ σας ομίλησα και σας μοίρασα στο τέλος πινακίδες που θέλω να πιστεύω ότι όλες οι πινακίδες βρήκανε κατάλληλο μέρος να αναρτηθούν. Έτσι, ο Άγιος, επενθυμίζω, ο Άγιος Κοσμάς έλεγε, λοιπόν, υβρίζεις τη μάνα μου, σε συγχωρώ, υβρίζεις τον πατέρα μου, σε συγχωρώ, βλαστημείς, υβρίζεις τη Παναγία και τον Χριστό, δεν έχω μάτι να σε δω. Έτσι είναι. Και ο δε Χρυσόστομος αυστηρότερος του Αγίου Κοσμά του Ετωλού έλεγε ότι αν υβρίσεις τον ακούσε, ακούς τον άλλον βλαστημά, μάλωσέ τον, έλεξέ τον. Έχεις γλώσσα, μάλωσέ τον. Εάν δεν σε ακούσει, έχεις χέρι, χτύπα βλάστημο και το χέρι θα γιάσει. Τέταρτον, είπαμε περίεργο κήρυγμα κάναμε, το οποίο θα θυμίστε. Ποιο να το πείτε εσείς, πέστε ποιο είναι το τελευταίο κήρυγμα που κάναμε. Ποιος θα θυμίστε, ποιος θα θυμείτε, ότι τα ζώα μας διδάσκουν, τα ιδά μας διδάσκουν. Και να φέρουμε παραδείγματα ζώων τα οποία διδάσκουν. Λησμονήσαμε μόνο για ένα ζώο το οποίο είναι από τα ευγνωμονέστερα και φιέστερα ζώα. Είναι ο σκύλος. Ο σκύλος είναι ευγνώμων. Πετάς ένα κόκαλο, το παιδί το τρέφεις χρόνια ολόκληρα και είναι ευχαριστώ, δεν σου λέει. Το σκύλο το πετάς ένα κόκαλο και σου λέει ευχαριστώ. Κουνάει την ουρά του. Λέει η Οδύσσια το έξοχον αυτό ποίημα, ότι όταν ο Οδυσσεύς επέστρεψε ράχος πλέον στην πατρίδα την Ιθάκη, κανείς δεν τον εγνώρισε. Κανείς. Ένας μόνο τον εγνώρισε, ο σκύλος του, ο εγώ. Ο Άργος, ο οποίος κούνησε την ουρά του και ψώφισε. Διδάσκουν λοιπόν τα ζώα, τα είπαμε αυτά. Τώρα σήμερα θα προχωρήσουμε. Τι θα ερμηνεύσουμε, θα ερμηνεύσουμε συντόμως ένα από τα ρητά του Αποστολού Παύλου. Ο δε Παύλος τι είναι, αν θες να δεις, λέει ο Χρυσόστομος, μέχρι ποιου σημείου φτάνει ο άνθρωπος, ενθυμού τον Παύλο. Εάν θες να δεις μέχρι σημείου διαφθοράς καταλήγει ο άνθρωπος, ενθυμού τον Ιούδα. Λοιπόν, ο Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών. Ο Απόστολος των Εθνών γράφων προς τον Τιμόθεο, Τιμόθεο τον μαθητή του, την πρώτη μεμαντορική επιστολή, γράφει λέει τα εξής ολίγα, τα οποία παραπαρώ να εντυπωθούν βαθιά μέσα στην καρδιά μας, όλων μας ανεξαιρέτως. Ότι πιστός ο λόγος και πάσα αποδοχής άξιος, ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο αμαρτωλούς σώσεων πρώτος είμαι εγώ. Ύψος και βάθος έχει το ρητόν αυτό. Τι λέγει, ότι επάνω στη γη, ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι παραμύθι, το Ευαγγέλιο δεν είναι μυθολογία. Από τις μυθολογίες των αρχαίων Ελλήνων που εφαντάζονται ότι η κορυφή του Ολύμπου εκείνη η κατοικία των θεών που οργίαζαν επάνω στο όρος εκείνο. Το Ευαγγέλιο έχει πραγματικότητες, έχει μια πραγματικότητα. Το δε πραγματικότητα, το μεγαλύτερο γεγονός ποιο είναι, το μεγαλύτερο γεγονός είναι ότι ο Χριστός κατέβηκε εδώ κάτω στη γη, για ποιο σκοπό, για να σώσει τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Και λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι πρώτος εγώ είμαι, πρώτος. Και έχει η ταπείνωση του Παύλου τρεις βαθμίδες, τρεις κύκλους ταπεινώσεως. Ο μικρότερος κύκλος ταπεινώσεως είναι αυτός που λέγει, είναι ο κύκλος ότι το εθερούσε τον αυτόν του, αμαρτωλότερο όλων των Αποστόλων. Μετά προχώρησε ο κύκλος και έγινε ευρύτερος και λέγει ότι είμαι αμαρτωλότερος όλων των πιστών, των χριστιανών. Και τέλος έγινε ευρύτατος ο κύκλος και λέγει ότι είμαι αμαρτωλός όλων των ανθρώπων, όλων των γενναίων. Ο οποίο βάθος ταπεινώσεως. Ταπείνωσης είναι η πρώτη αρετή που πρέπει να αποκτήσουμε. Βάθος ταπεινώσεως. Το υπόδειγμα δια ταπεινώσεως είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος ως άνθρωπος εταπείνωσε αυτόν μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Στην εκκλησία που πηγαίνουμε, στην πρόθεση, στην κόχη εκεί, υπάρχει η εικόνα του Χριστού που λέει άκρα ταπείνωσης. Αυτή πρέπει να βαδίσουμε και εμείς. Αλλά η ταπείνωση διαφέρει από την ψευτοταπείνωση. Υπάρχει μια διάθεση ψευδολογίας. Λέγουν οι άνθρωποι, δεν πιστεύουν, δεν έχουν ταπεινό φρόνημα. Υπερήφανοι για τον εαυτό τους. Περιφρονούν τους άλλους, θεωρούν τους άλλους μεταμινούς και αναξίους λόγους.
Μάλιστα. Και είναι γεγονός ότι όταν μια φορά περιόδευα την Μακεδονία στην νεότητά μου, λοιπόν, έφτασε ένα χωριό απ' έξω. Ήτανε βράδυ. Λέγω στο, ήταν να και ένας άνθρωπος και έρχεται προς το μέρος μου. Λέω, καλησπέρα, αμαρτωλέ αδελφέ. Τι είπες, λέει, αμαρτωλέ αδελφέ. Εσείς οι παπάδες και οι δεσποτάδες κάνετε όργια. Εσείς είστε αμαρτωλοί. Εγώ είμαι ο καλύτερος άνθρωπος. Τον τύπο ζήτησα συγγνώμη, τον εντύπωσα μέσα στο μυαλό μου και όταν πήγα στο χωριό ρώτησα τον παπά, τι είναι αυτός ο άνθρωπος. Όχι, λέει, ποιον συνήθισες. Είναι ο χειρότερος άνθρωπος του χωριού. Ερήμαξε τα κοτέτσα. Κατάλαβες. Αυτό ήταν η ιστορία. Έτσι λοιπόν και εμείς έχουμε ψευδόν φρόνημα για τον εαυτό μας. Έτσι όπως λέει και ο Έσοπος, ότι έχουμε δύο πιπίρας, δύο τσουβάλια. Ένα τσουβάλι μέσα έχουμε τα ειδικά μας, έχουμε τα ειδικά μας, έχουμε τα ειδικά μας αμαρτήματα. Καλά, τι να κάνουμε, τι φταίω εγώ. Εδώ τα μηχανήματα. Εγώ φωνάζω. Για δες τα μηχανήματα. Τι συμβαίνει, παιδιά, για δέτε αυτό πέρα. Λοιπόν, ακούτε τώρα. Λοιπόν, λέγει ότι είναι η ταπείνωση βαθιά αρετή. Βέβαια, πρέπει να έχουμε τη αυτήν αρετή. Και όπως λέει ο Έσοπος, έκατσε σε ξημών, έχει δύο πύρες, δύο σάκους. Στον ένα σάκο έχουμε τα αμαρτήματα τα που είναι πίσω από την πλάτη μας, είναι τα αμαρτήματα των άλλων. Μπροστά τα αμαρτήματα τα ειδικά μας τα έχουμε πίσω και τα αμαρτήματα των άλλων τα έχουμε πίσω. Τι ούτως είναι ο άνθρωπος, μεγάλη αυτή. Τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να αποκτήσουμε ταπείνωση. Πώς αποκτάται η ταπείνωση, η αρετή αυτή, ανά της οποίας δεν είναι δυνατόν τον πρόσωπο Θεού. Πρέπει να αποκτήσουμε αυτομεμψία. Τι θα πει αυτομεμψία, να ελέγχουμε τον εαυτό μας. Μάλιστα, έλεγχος του εαυτού μας λέγεται αυτομεμψία. Λέγουν ότι στο Άγιον Όρος που πήγα, νεότερος όπου ήμουν, στο δάσος μέσα άκουσα ένα να ευρίζει, πολύ να ευρίζει. Υπέθεσε ότι ύβριζε τον άλλον καλόγερο. Δεν ύβριζε τον άλλον καλόγερο, ύβριζε τον εαυτό του. Τον ενόμαζε αυτό κλπ. Ενώ η ψευδοταπείνωση είναι ότι στο βίο ενός Αγίου, του Αγίου Ιεροθέου Μητροπούλου, Μητροπολίτου Πατρών, λέγουν ότι επήνε τακτικά στο σπίτι, στη Μητρόπολη, ένας πατρινός και κατηγορούσε πολύ τον εαυτό του. Αλλά ο Ιερόθεος, ο Πατρών, ο Μητρόπουλος, αντιλήφθηκε ότι δεν λέει την αλήθεια. Και όταν ξαναπήγε, το αμφισβήτησε. Λέει, αυτά που λες, δεν τα πιστεύω. Γιατί ήρθε κάποιος, πατριώτης, ήρθε από την Πάτρα και μου είπε ότι είσαι παλιάνθρωπος. Παλιάνθρωπος εγώ? Εγώ είμαι ο καλύτερος άνθρωπος, το λέει. Μα τότε αυτά που έλεγε εδώ πέρα, τι ήταν, ψευτοταπείνωσης. Ήταν, πες μου, λέει, το όνομά του, να πάω να τον σκοτώσω. Τέτοια αγριότητα έχει ο άνθρωπος κλπ. Ψευτοταπείνωσης. Θυμούμε επίσης στα γεροντικά είναι γραμμένο ότι κάποτε καταδικάστηκε ένας άνθρωπος εις θάνατον να εκτελεστεί και δεξιά και αριστερά το δρόμο μαζεύτηκε ο κόσμος πολλής, μικρές γυναίκες, άντρες και τον φτύνανε τον κακούργο. Αλλά στο τέλος του δρόμου ήταν και ένας ασκητής ο οποίος εγονάτισε και προσήφιε το και έλεγε γιατί λέει προσεύχησε γι' αυτόν. Προσεύχομαι γιατί αν δεν ήταν η χάρη του Θεού μαζί μου, αυτά που έκανε αυτός και άλλα χειρότερα ακόμα θα έκανα. Αυτή είναι η αληθινή ταπείνωση. Χριστός, γιατί στον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Πρέπει να έχουμε βαθύ το συνέστημα της μετανοίας μας, όπως το είχε και ο ληστής επάνω στο Σταυρό, που είπε: Νίστητη μου, κύριε, όταν έλθει τη βασιλεία σου. Τώρα, πώς αποκτάται η ταπείνωση. Η ταπείνωση πώς αποκτάται. Αποκτάται με τα εξής. Πρώτον, ότι υπάρχει ένα βιβλίο, ένα ωραίο βιβλίο, που πωλείται νομίζω σε όλα τα βιβλιοπωλεία, πολύ φθηνό, που λέγεται Πνευματικός Καθρέφτης. Δεν ξέρω αν τον έχετε διαβάσει, παρακαλώ να το μελετήσετε. Τι λέει αυτός ο Πνευματικός Καθρέφτης? Ότι ένας ασκητής Ρώσος ζωγράφησε την καρδιά του ανθρώπου και μέσα στην καρδιά του ανθρώπου έθεσε ως μεγαθύρια τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Και τα αμαρτήματα συμβολίζονται ως εξής. Η μεν υπερηφάνεια, που είναι ρίζερο των κακών, παρουσιάζεται με τον Ταό, με το παγόνι που ανοίγει τα φτερά του και νομίζει και φαντάζει κανείς ότι είναι το ωραιότερο πτηνό του κόσμου. Η ασέλγεια παρουσιάζεται ως τράχος που είναι το ασεργέστρο ζώο του κόσμου. Η λεμαργία παρουσιάζεται
ο σχήρος, ο οποίος συνεχώς τρώει και δεν ευχαριστείται. Και ούτω καθεξής, όλα τα πάθη εικονίζονται με τα θηρία της Αβύσσου. Αλλά είτε κατόπιν χάρης του Θεού και τα θηρία αυτά έφυγαν και η κατοικία των δαιμόνων είναι η κατοικία του Θεού. Μεγάλη προσοχή λοιπόν χρειάζεται. Τρίτο βιβλίο είναι ένα έξοχο βιβλίο που έγραψε ο Νικόδημος ο Αγιορείτης. Ο Ρώτος Πόλεμος. Εμπρός, μικροί, μεγάλοι, άντρες, γυναίκες, μοναχοί, καλόγεροι, εμπρός στον αγώνα. Και αυτή στον αγώνα είναι μια φωνή που επαναλαμβάνεται από έναν διάσημο, ένα σκηνικό, ένα θεατρίνο, τον Μιράτ, που δεν ξέρω αν ζει, θα πέθανε μάλλον, ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο στον αγώνα, ότι κάτω στην Αμερική, σε μια χώρα εκεί, την Παραγκουάη, εκεί οι Μεσουίτε δημιούργησαν μια ιδεώδη πολιτεία, την πολιτεία, και ήταν ευχαριστημένοι οι κάτοικοι. Αλλά κατόπιν μεγαλέμποροι κατόρθωσαν να διαλύσουν την έξοχον αυτήν την παροικία που ήταν η Βασιλεία του Θεού. Τότε μαζευτήκανε όλοι, μικροί και μεγάλοι, και φώναζαν προς πατέρες, εις τον αγώνα. Χρειάζεται λοιπόν αγώνα. Αγώνα εναντίον του εαυτού μας. Αγώνα εναντίον των άλλων ανθρώπων οι οποίοι ζητούν να επικρατήσει ο Σατανάς στον κόσμο αυτόν. Αγώνα εναντίον του διαβόλου. Εναντίον του διαβόλου. Μεγάλος αγώνα. Στο τέλος του βιβλίου του γράφει περί Θείας Κοινωνίας. Και όλοι τώρα προετοιμαζόμεθα να κοινωνήσουν των αχράντων μυστηρίων. Τι πρέπει, λέγει ο Κοσμάς, ο Νικόδημος, ο Αγιορείτης, η ζωή μας πάνε ένα πίνακα και γράψει στον πίνακα η ζωή του ανθρώπου, την κοινωνία είναι. Κοινωνούμε συνεχώς των υλικών και πνευματικών αγαθών του Θεού. Ως παραδείγμα την ώρα αυτή, κοινωνούμε το αέρος. Μεγάλο αγαθό. Αφήνεις τον αέρα από τον πλανήτη και δεν υπάρχει αέρα εις άλλος πλανήτας, διότι όπως είπαμε κατ' επανάληψη, ο πλανήτης μας είναι ο αδάμας της δημιουργίας. Αέρας, φυσάει αέρας. Και αν αυτή την ώρα ακούετε εσείς εδώ το κήρυγμα του Ευαγγελίου, το ακούτε διότι είναι ο αέρας. Εάν αφαιρεθεί ο αέρας, τότε δεν ακούγεται πλέον τίποτε. Οσοδήποτε αυτιά ικανά και αν έχεις. Κοινωνούμε του ηλίου, των ακτίνων του ηλίου που έρχονται από μεγάλη απόσταση και φωτίζουν τον κόσμο ολόκληρο. Κοινωνούμε ακόμα του ύδατος και άλλων αγαθών. Κοινωνούμε του λόγου του Θεού, του άρτου, τη ζωή και παραπάνω απ' όλα ο Αδάμας, η κοινωνία των κοινωνιών. Είναι η Θεία Κοινωνία. Είναι η ιερά στιγμή που τρέμουν οι άγγελοι, ότι οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι ποιοι που ερεύσει με την χάρη του Παναγίου, του Πνεύματος, λέγει πίσω τον άρτον τον τίμιο σώμα του Χριστού σου, το δέντο, εποτερείο του, το τίμιο νέμα του Χριστού σου. Θεία Κοινωνία. Μεγάλη, μυστηριώδης κοινωνία. Ταύτα είναι το βιβλίο «Ο Ρώτος Πόλεμος» που το συνιστώ προς μελέτη. Τρίτο είναι το βιβλίο του αημνήστου διδασκάλου και πατρός της Εκκλησίας, του Ευσεβίου Μαθιοπούλου, του ιδρυτού της αδερφότητας Ζωή, που περιγράφει θαυμάσια μέσα τον αγώνα που πρέπει και παρουσιάζει η ημερεσία διάταξη ζωής αγιασμού. Υπάρχει και το βιβλίο του άλλου, το οποίο είναι μεταφρασμένο σε όλες τις γλώσσες και είναι το «Μίμης του Χριστού». «Μίμης του Χριστού» που είναι σπουδαιότητα βιβλίων και το οποίο λέγει ότι ένας ταπεινός χωρικός που πιστεύει στον Χριστό και μετανοεί και κλαίει τα αμαρτήματά του, είναι απείρως ανώτερος ενός φιλοσόφου που μετράει τη νύχτα τα αστέρια του ουρανού. Τα αυτά τα ολίγα είχαμε να είπαμε. Δυστυχώς, Χριστός ήρθε στον κόσμο αμαρτωλούς όσο ο πρώτος σε μία εγώ. Αυτό πρέπει να το πιστεύουμε ακραδάντως. Και να θεωρούμε κι εμείς, όπως ο Παύλος τον εαυτό μας αμαρτωλών, και ζητούμε το έλεον στον Θεό. Δυστυχώς ζούμε σε αιώνα σατανικών, φοβερών αιώνα, που οι πιστεύοντες είναι ολίγοι και ακόμα θα γίνουν ακόμα λιγότεροι εις τον κόσμο τούτο. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή να έχουμε στον εαυτό μας και να προσέχουμε στον εαυτό μας, στροπον ώστε να ζούμε κατ' το θέλημα του Θεού. Είναι μια εποχή πολύ σατανική. Προημερών έλαβα ένα γράμμα από κάποιον φοιτητή που μου έκανε ιδιαίτερα εντύπωση. Κατοικεί στην Αγία Παρασκευή. Εάν είναι εδώ αυτός, να παρουσιαστεί. Είναι εδώ. Αυτός ο φοιτητής, ο οποίος έγραψε μια επιστολή και επισημαίνει τον εξής κίνδυνο. Ποιον κίνδυνο, λέει το εξής, ότι στην Αμερική παρουσιάζεται, τώρα θα κάνω μια τηλεόραση, από τηλεόραση, θα προβάλλουν, τι θα προβάλλουν. Προβάλλουν τη ζωή του Χριστού. Θα προβάλλουν τη ζωή του Χριστού, την ερωτική ζωή του Χριστού.
ότι ο Χριστός είχε ερωμένη την Μαγδαληνή, την Μαρία και ακόμα περισσότερο φρίξονίλια να στέναξε γη. Φοβούμε κανιά μέρα, βγήκε ένα σεισμό και η γη εξφεντονιστεί, η γη ολόκληρο ο πλανήτη διαλυθεί. Τελείως και διαλυθεί. Λοιπόν, και λέει παρακάτω ακόμα ότι ο Χριστός φρίξονίλια να στέναξε γη. Φρίξονίλια να στέναξε γη. Ότι ο Χριστός είναι ομοφυλόφιλο. Αυτά τα φρικτά πράγματα. Και τώρα τελευταίο θα έρθει αυτή το έργο αυτό, αν και στην Ελλάδα μα. Ο μεγαλύτερος βλάσιμος των αιώνων είναι ο Καζαντζάκης, ο οποίος περιγράφει τον Χριστό με τα βρωμερότερα λόγια. Λοιπόν, δυστυχώς, όταν είστε όλοι έτοιμοι και όταν είναι έτοιμος και παρουσιαστεί εδώ στην Ελλάδα, τότε όλοι μας θα σηκωθούν, μικρά παιδιά, πατέρες, γυναίκες και άντρες, να αποδοκιμάσουμε το έργο αυτό. Δεν θα επιτρέψουμε στην Ελλάδα μας να παιχθεί τέτοιο έργο. Λέγε. Ποιος είναι. Μπράβο. Τός είναι, έλα, μπράβο. Έλα στο γράμμα, καλά. Θα δώσουμε απάντηση. Πρέπει να πεβεί και ο Αγγελέας, πρέπει να πεβεί. Όχι μόνο. Λοιπόν, δυστυχώς το έθνος μας τώρα θα γίνει, λέει, τροποποίηση του συντάγματος. Θα αλλάξει. Το σύνταγμά μας, όπως είπε ο Μακρυγιάννης, είναι το μοναδικό σύνταγμα στην Ελλάδα. Λοιπόν, και αρχίζει στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και σε όνος των... Θέλω να το σβήσουν οι κουλτουριάριδες. Ακόμα φτάσαν στο σημείο να πούνε ότι στη θρησκεία ή στα σχολεία δεν πρέπει να διδάσκονται θρησκευτικά. Δεν είναι ανάγκη βασικά. Αλλά να διδάσκεται το μάθημα της σεξουαλογίας να διδάσκεται. Αυτά διδάσκουν μέσα εδώ στα παιδιά. Λοιπόν, εδώ ο νεαρός φοιτητής επεσήμανε την επιστολή των γίνοντων. Λοιπόν, τον ευρίζει κανείς. Να ευρύσει τον πρόεδρο Δημοκρατίας, τον ευρύσει κανείς άλλο, τιμωρείται με το Σύνταγμα, τιμωρείται. Αλλά να ευρύσει κανείς Χριστό και Παναγιά δεν είναι τίποτε στον κόσμο τούτον. Όταν ήμουν στρατιωτικός ιερεύς, θυμούμαι ότι βλαστημούσαν οι στρατιώτες, βλαστημούσαν οι υπαξιωματικοί, βλαστημούσαν οι αξιωματικοί και οι στρατηγοί. Και δεν υπέφερα την κατάσταση και πήγα στο επιτελείο και προσάστηκα ενώπιον του επιτελάρχου και του είπα: «Έχω κάτι να σου πω. Τι, ότι στο στρατό λέω. Η Βασίλισσα Φρυδερίκη λέει την αγαπάει ο λαός, διότι επισκέπτεται τα φυλάκια όλα και βλέπει τους στρατιώτες και τους παρηγορεί στον ύψον αυτόν αγώνα. Αλλά μερικοί στρατιώτες και αξιωματικοί δεν αγαπούν την Φρυδερίκη και την υβρίζουν με τις χειδεότερες λέξεις. Τι είπες, υβρίζουν τη Φρυδερίκη, καταγγελία και εκτέλεσης». Αλλά του λέω, μη φοβάσαι, τη Φρυδερίκη δεν την υβρίζει κανείς. Κανείς δεν βρίζει, αλλά βρίζουν εκείνοι, λέω, που είναι 100 φορές, εκατομμύρια φορές ανώτερα από τη Φρυδερίκη και αυτή είναι η υπεραγία Θεοτόκος. Τι λέει, μετά έπαυσε να ενδιαφέρεται, δεν τον ενδιέφερε. Σήμερα το πρωί έλεγα ότι κάθε σπίτι που κατοικούμε αναστενάζει και θα γίνει σεισμός από τις βλαστήμιες που κάνουν μέσα. Από την ώρα που πάνε ο θεμέλιο μέχρι την ώρα που θα τελειώσει το σπίτι, όλοι βλαστημούν. Και καμιά μέρα θα συσχθεί. Η Αθήνα εξ σεισμών, εκ θεμελίων, προφητεύω. Όχι διότι είμαι προφήτης, αμαρτωλός είμαι όπως είστε εσείς, αλλά πιστεύω εις τας γραφάς, πιστεύω στην αποκάλυψη του Κυρίου που θα διαβάζετε περισσότερο. Αυτά όλα, ότι θα συμβεί κάτι κακό στον κόσμο, διότι θα φτάσει η μέρα της τιμωρίας και εκδικήσεως των αμαρτιών μας. Τα αυτά. Ήθελα να τελειώσω με το εξής. Μιλήσαμε περί ότι θα παρουσιάσω στην τηλεόραση μια ταινία, Η ζωή του Χριστού. Αλλά ο Χριστός είναι αμάρτητος. Ουδέν επίησε, είναι ο μόνος στη γη ο οποίος δεν ημάρτησε. Εις τροπονώστε να δίνεται να λέγει, ότι πτήσε με λέξη με περί αμαρτίας, αστράφτη και βροντά και είναι υπέροχος ο Κύριος Ιησούς Χριστός και είναι ο Χριστός μας, τον οποίο μνημνεί πάσα η φύση. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, εάν υποθέσουμε ότι στην τηλεόραση παρουσιάζεται μια ζωή, η ζωή η δική μας, η ζωή παρουσιάζονται τον Ι, το λέει σήμερα το Ευαγγέλιο. Τρομερό το Ευαγγέλιο. Τρομερό το Ευαγγέλιο. Τι λέει το Ευαγγέλιο, ότι θα βιβλία ανοιγήσονται και τα κρυφτά δημοσιεύσονται. Και πάνω στην ταινία αυτή, τη ταινία του κινηματογράφου, θα παρουσιαστεί η ζωή μας. Θα παρουσιαστούν τα έργα που κάναμε. Θα παρουσιαστούν τα έργα που κάναμε δια του σώματος. Θα παρουσιαστούν τα λόγια που είπαμε, η γλώσσα. Κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Θα παρουσιαστούν ακόμα οι σκέψεις μας. Πέστε μου τι σκέπτεστε να σας πω ποιος είσαι. Λοιπόν, όλα αυτά θα παρουσιαστούν οι σκέψεις τα πάντα. Γυμνός θα είναι ο άνθρωπος.
Σας ρωτώ, ποιος από εσάς θέλει να προσθεθεί μια τέτοια ταινία? Εγώ τουλάχιστον αισθάνομαι την αμαρτωλότητά μου, δεν θέλω. Δεν θέλω. Κανείς απολύτως δεν θέλει. Κι όμως θα τολμήσω αυτή να παρουσιάσω μια τιάφτη ταινία. Πρέπει να είμαστε όλοι έτοιμοι. Εις τον αγώνα, εις τον αγώνα, εις τον αγώνα για την Αγία μας Εκκλησία, για την Ορθοδοξία μας, για το έθνος μας, το οποίο είναι ιστορικό και δεν πρέπει το ημερό μας να αποθάνει το έθνος αυτό, αλλά να ζει και να βασιλεύει. Τώρα εγώ θα αναχωρήσω δύο πάλι για τα σύνορα, για την Φλόρινα, εκεί που υπάρχει κίνδυνος μεγάλος και όπου οι στρατιώτες και οι αξιωματικοί μας φυλάσσουν τα σύνορα. Διότι εκεί είναι η Σκοπιανή, μια μικρά μειοψηφία του ουράνιων τόξων που πισοδομεί εναντίον της μικράς μας πατρίδος. Μέναμε εκεί και εύχομαι κι εγώ σαν το Μαντήλι, σαν το Μαβίλι που έπεσε στη Δρίσκο ποταμό και είπε «Ελλάδα, πατρίδα, πολλές τιμές μου ευχάρισες, αλλά η πιο μεγάλη τιμή είναι να πεθάνω για σένα». Και εγώ μένω εκεί ο γέρον επίσκοπος 90 ετών και περιμένω εκεί και φυλάσσω Θερμοπύλας, όχι λεκτικός, αλλά πραγματικός. Ήθε ο Κύριος να λύσει πάντα σε εμάς και αν πάλι επιστρέψω με τις ευχάς σας, ζητώ τις προσευχάς σας. Έχω ανάγκη προσευχών. Βλέπω ότι ο Σατανάς ως λέον οριόμενος ζητού καταπεί και προσέχομαι να προσέχουμε αυτά. Και θέλω να ελπίζω ότι το εκκλησιαστικό θέμα δια το οποίο ομίλησε ο Πάτερ Κλούτσος, σεβάσμιος κατά πάντα κληρικός, θα γίνει ακουστή η παράκλησή του. Γιατί βλέπω ότι και ο Αρχιεπίσκοπος αντιλαμβάνεται πλέον το τέλος της ζωής του και θα σκεφτεί κάτι τρόπο ώστε να λυθεί και το ζήτημα των εκκλησιαστικών που είναι μια γάγκρινα και όλη η Ελλάδα αναπνεύσει και δοξάσει Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα εις αιώνας αιώνων. Αιώνα. Τώρα εδώ πέρα θα συμπληρώσουμε πόσα λεπτά έκαναμε. Άρχισε ένα παρατέταρτο και τώρα, όχι τώρα, πόση ώρα θέτε. Όχι. Τα ολίγα αυτά τα εφαρμόσαμε. Τώρα εδώ έχουμε δύο νέους ομιλητάς. Ένα νεαρό παιδί, το μικρό αυτό, το Χαριτωμένο, που πάει στο γυμνάσιο της μουσικής. Και πού τον είναι, εδώ είναι. Εδώ είναι. Επίσης έχουμε και έναν άλλο εδώ πέρα, το κοιμήσει το ποιητή. Το ποιητή, αυτοί θα τελειώσουν εδώ. Έλα, πού είναι αυτός ο μικρός. Έρχεται, ορίστε. Έλα, πού είναι. Φέρε τον νέο. Πού τον νέο, μικρός. Έλα. Ο μικρός είναι εδώ. Έλα μπρος, μπρος. Ο κύριος Τσίπης είναι γνωστός. Λέγε, τραγούδα το Χριστό και την Ελλάδα, αθανάτος, με φωνή ισχυρά και βροντόδη. Τον έφερε πάνω στα σύνορα και ήρθε πάνω στα σύνορα και τραγούδησε και οι στρατιώτες μας έκλαιγαν από συγκίνηση. Ελλάδα και Ορθοδοξία και ζωή αιώνιος και Χριστός ο Βασιλεύς των αιώνων. Αμήν. Με την ευλογία και με την άδεια του Αγίου Επισκόπου μας, με την άδεια και την ευλογία του Αγίου Επισκόπου μας, θα πω δύο άσματα χριστιανικά. Τις περασμένες φορές είπα ένα, αλλά επειδή αισθάνομαι την ανάγκη να τον ευχαριστώ σήμερα, θα τραγουδήσω πρώτα για εκείνον και ύστερα για εσάς. Yeah. Θυμάμαι τον παππού και την γιαγιά στα χρόνια εκείνα τα παλιά, μας φώναζαν κοντά τους και μας λέγανε όσα είδαν στη ζωή τους κι όσα ξέρανε. Μας μιλούσαν για την πόλη την Αγία Σοφιά που ήτανε του Βυζαντίου όλη ομορφιά. Κι ο καλός παππούς μας αναστέναζε, κουνούσε το κεφάλι
και μας εφώναζε κι ο καλός παππούς μας αναστέναζε, κουνούσε το κεφάλι και μας εφώναζε. Μεγαλώστε μάνι μάνι να ανοίξετε πανιά, να πάρετε την πόλη την Αγιά Σοφιά. Να πάτε στα τα ταβλά που χάτων καφένε, που όλοι οι Ρώμοι γλεντούσαν και βάζαν ρεφένε, και μέσα στους αγώνες και στα μαρτυρία όλοι μαζί να λέτε τι υπέρμαχο στρατηγότα νικητήρια. Θυμάμαι τον παππού και την γιαγιά στα χρόνια εκείνα τα παλιά. Μας φώναζαν κοντά τους και μας λέγανε όσα είδαν στη ζωή τους κι όσα ξέρανε. Μας μιλούσαν για τη Σμύρνη και κλαίγανε για τις αλύτρωτες πατρίδες οι Τούρκοι. Αχ, που τις καίγανε. Κι ο καλός παππούς μας αναστέναζε, κουνούσε το κεφάλι και μας εφώναζε, να είσαστε μονιασμένοι, να μην τρογώσαστε. Την πίστη σας κρατήστε και μη φοβόσαστε. Το πάνω απ' το εγώ σας το έθνος βάλετε. Την πίστη σας κρατήστε και μη φοβόσαστε, τα λάθη τα δικά μας μη ξανακάμετε. Το πάνω απ' το εγώ σας το έθνος βάλετε και μέσα στους αγώνες και στα μαρτυρία όλοι μαζί να λέτε τι υπέρμαχον στρατηγότα νικητήρια, πως λυτρωθήσα το Ευχαριστήρια.
Μακεδονία είναι ελληνική. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Ήταν και θα είναι τ' Αλέξανδρου η γη. Ήταν και θα είναι τ' Αλέξανδρου η γη. Ο Απόστολος ο Παύλος σαν έφτασε εκεί. Ο Απόστολος ο Παύλος σαν έφτασε εκεί. Μίλησε για τον Χριστό σε γλώσσα ελληνική. Μίλησε για τον Χριστό σε γλώσσα ελληνική. Χριστός Ελλάδα Ορθοδοξία, αυτά τα τρία μία ουσία. Χριστός Ελλάδα Ορθοδοξία, τα ιδανικά μας που έχουν αξία. Μαρτυρική Κύπρος νησί Αγίων, γη μαρτυρική. Να σε κομμάτια ζεμένη το θέλουν μερικοί. Να σε κομμάτια ζεμένη το θέλουν μερικοί. Βόρειος Ήπειρος Πόντος πατρίδες ελληνικές. Βόρειος Ήπειρος Πόντος πατρίδες ελληνικές. Καπαδοκία Έφεσος τα μένες οι εκκλησιές. Καπαδοκία Έφεσος τα μένες οι εκκλησιές. Χριστός Ελλάδα Ορθοδοξία, αυτά τα τρία μία ουσία. Χριστός Ελλάδα Ορθοδοξία, τα ιδανικά μας που έχουν αξία. Πρέπει να τον ευχαριστήσουμε τον αγαπητό μας κύριο Κιμής, ο οποίος με τόσο ενθουσιασμό πιστεύει στην Ελλάδα, πιστεύει στον Χριστό, πιστεύει στην Ορθοδοξία και ψάει το μεγαλείο της γλυκιάς μας πατρίδος, είτε λέγεται Μακεδονία, είτε λέγεται Κύπρος, είτε λέγεται Βόρειος Ήπειρος. Ήθελε να τον ισχύει ο Θεός στο έργο του Ιεραποστόλου, διότι έργο Ιεραποστολικό έχει, διότι χρησιμοποιεί το λαρίγκι του ως κιθάρα, η οποία ψάει τα μεγαλεία του Θεού. Τώρα και ένας μικρός είναι εδώ πέρα. Πού είναι ο μικρός? Έλα. Το χαδάκι είναι από τις 3.000 παιδιά που έρχονται το καλοκαίρι στην κατασκήνωση και μένουν στην κατασκήνωση τα παιδιά αυτά, και αυτός ο μικρός διακρίνεται από τότε για τη μάθησή του, και τώρα μαθαίνω ότι φυτά μονότι ο πατέρας του είναι χτίστης και έπεσε από τα ύψη του κτηρίου και είναι τραυματισμένος. Πώς πάει ο πατέρας σου? Καλά? Καλά, καλύτερα είναι, καλά. Λοιπόν, τώρα θα μας ψάλεις. Και όταν μεγαλώσεις, τι θα γίνεις? Παπάς, θα γίνεις παπάς. Παπάς δεν θα γίνει, μπράβο. Σπάνιο φαινόμενο. Έλα τώρα, λέγε λοιπόν, ψάλε. Λέγε, λέγε. Thank you.
Η μητέρα του είναι εδώ, η μητέρα του. Η μητέρα του είναι εδώ. Μόνος ήρθε, μόνος. Πού είναι η μητέρα του, να είστε η μητέρα του. Μπράβο. Έλα, μπράβο. Έλα από εδώ, έλα από εδώ. Σε ακούει, σε ακούει, σε ακούει. Πόσα παιδιά έχεις. Πόσα. Τι αγόρια, κάνα αυτός. Γιατί του κάναμε ιερέα, ιεροκήρυκα. Αρχιερέα. Θεολογία σπουδάζει. Μπράβο. Μπράβο. Ο Θεός να αυξήσει. Εμείς φεύγουμε. Να παρακαλούμε τον Θεό να δώσει εργάτας. Είναι εργάτε, ολίγοι εργάτε στο Ευαγγέλιο, να καλλιεργήσουν την αλπατρίδα μας. Εγώ αναχωρώ, θα συνεχιστεί το κήρυγμα είτε με τον κύριο Σωτηρόπουλο, είτε με τον κύριο άλλους εδώ θεολόγους που έχει αδερφό της και ευχόμεθα πρόοδον. Και πάνω που θα πάω εγώ, μας πολεμούνε ατομικό σε μένα, πολλοί μας πολεμούνε. Οι Σκοπιανοί οι οποίοι απειλούν ότι θα με εκτελέσουν. Μακάρι, μακάρι να έρθει η ώρα αυτή. Μακάρι, μακάρι. Έρθει η ώρα αυτή, διότι θα πω και εγώ τότε όπως ο Μαβίλης επάνω, θα πω όπως ο Μαβίλης επάνω, επάνω στα βουνά της Υπήρου, της Βουα πάνω είπε ότι πολλές τιμές μου έδωσε πατρίδα, αλλά πιο μεγάλη τιμή να πεθάνει κανείς για την Ελλάδα μας. Ο Θεός μαζί, ο Θεός μαζί. Τώρα θα σας μοιράσουμε εδώ, όταν φεύγετε όλοι σας θα πάρετε μια μικρά εικονίτσα, η οποία εικονίτσα έχει μεγάλη σημασία αυτή η εικονίτσα, διότι εικονίζει έναν άγγελο που κρατάει ένα παιδί, έναν άνθρωπο προς τα ψηλά, προς τα άστρα. Και απάνω από τα άστρα φωνάζει και λέγει, τον αγκαλιάζει και του λέγει: «Θέλεις να έρθεις επάνω, θέλεις να βρεις τα άστρα, θέλεις να δεις τον παράδεισο, θέλεις να γίνεις σαν τον Απόστολο Παύλο, κάτω εδώ στη γη που είσαι, μη περνάει ο καιρός σαν κάρπος. Να αγαπάς, να πιστεύεις, να ελπίζεις και να αγαπάς». Ήρθε τρεις αυτές αρετές που αν θέλει ο Θεός θα εξηγήσω στα επόμενα μαθήματα, αν θέλει ο Θεός, ήρθε να μας δώσει ο Θεός πίστην ακράδαντον, οποίαν πίστην είχαν οι πατέρες μας, να μας δώσει ελπίδα ακράδαντον στον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν και να μας αξιώσει της αγάπης, η οποία είναι ο παγκόσμιος νόμος της φύσεως και του Θεού. Όλοι μαζί, μια ψυχή, ένας λαός, όλοι απάνω, διευχών των Αγίων Πατέρων.